Έχουμε μια ΑΕΚ η οποία δεν έχει κανένα αγχώς ούτε γκρίνια. Το έχουν πάρει απόφαση οι ΑΕΚτίδες ότι η τρίτη θα βγουν, η δεύτερη, η τέταρτη. Είναι μια χρονιά της Αγίας Σοφιάς. Και τολμώ να πω ότι θα έχουμε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού από τον Μανώλο Χιμένες, ο οποίος πήρε το 4-4-2 με τις Μπάνταλους και τις Μπακασέτες αυτερά. Ένα ουτοπικό 4-4-2, ένα εξωτοπικό 4-4-2 για την ΑΕΚ, την οποία τη διέλυσε και βιολογικά και ψυχολογικά. Και έρχεται και ο Μανώλος Χιμένες, ο οποίος είναι ένας πραγματιστής, και λέει να παίξω ένα 5-3-2, ένα 5-4-1, πολύ σφιχτό. Θα πάω σε κάποια πιο μικρά μάτς με 4-4-2 ή 4-1-4-1 που είχαν προχθές με τον Όφη, έπαιξε με ένα ΚΑΠ. Είναι προπονητής ευέλικτος και επειδή η ΑΕΚ θα παίξει το σφιχτό ποδόσφαιρο με τα τρία στόπερ, με το Σιμόης μπροστά από αυτούς, με μαρκαρίσματα ατομικά, με ειδικούς ρόλους μεσοαμυντικούς, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πίσω έχει άμυνα του θέματα, ιδιαίτερα στο μεγάλο χώρο. Η τετράδα είναι σε ύφεση αγωνιστική, η τετράδα στην άμυνα. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα κάνει, αν θα βάλει εκεί άλλον από τον Κούτρι, αν επιστρέψει ο Μαρ. Πάντως δείχνει μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με κατοχή από τον Ολυμπιακό, με σοβαρότατο θέμα να κλειστεί ο Φορτούνης από το Σιμόε ειδικό ρόλο. Ένα παιχνίδι που θα παίξει το δεύτερο ρόλο οπωσδήποτε και θα πάει δηλαδή να παίξει 4-4-2 ανοιχτά και με τους εξτρέμ να είναι half δεκάρια. Και βλέπω να γίνεται ένα πολύ ένα μάτς με λίγες φάσεις, ένα μάτς με πολύ λίγη διάρκεια στο παιχνίδι, με πολλές διακοπές. Δεν βλέπω να βλέπουμε καλό παιχνίδι, θα το πάει εκεί η ΑΕΚ. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολύ λίγα γκολ. Εγώ θα το παίξω 0 έως 1 γκολ αυτό το παιχνίδι. Άσχετα αν ο Ολυμπιακός δείχνει ότι μπροστά βάζει πίσω τρώει, θα του δώσει η ΑΕΚ θα είναι η ρολίστρια σε αυτό το έργο και θα δούμε έναν πολύ σφιχτό αγώνα, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα ευχαριστούμε ποδόσφαιρο. 0 έως 1 γκολ το βλέπω. Νομίζω το 0-0 ή 1-0 Ολυμπιακός. 0-0 ή 1-0 Ολυμπιακός. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω ή να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφουμε κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.